Πέραν από iPhone έχουμε και MacBook, έχουμε και iPad και γενικότερα η εταιρεία αυτή έχει πολλά ακόμα να δούμε. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να κάνουμε βίντεο για MacBook σήμερα. Σήμερα σας έχω έξυπνα tips και κόλπα για MacBook, τα οποία μπορεί να ήξερες αλλά μπορεί και να μην ήξερες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σε αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά, dimigeo.gr έρχεται σύντομα. Από Σεπτέμβριο, τα νέα της Apple, αλλά όχι μόνο, και για ταινίες, σειρές, games και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Σήμερα λοιπόν σας έχω κάτι το οποίο έκανα poll στο Instagram. Αν δεν με έχεις στο Instagram, να πας να με ακολουθήσεις τώρα στο Instagram. Δεν το βρίσκεις? Έχει link κάτω στην περιγραφή. Το βρήκες? Οκ. Okay. Έδωσα poll λοιπόν στο Instagram αν θέλετε να κάνω βίντεο για iPhone ή για iPad την προηγούμενη εβδομάδα. Και έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να κάνουμε βίντεο για iPhone. Και το προηγούμενο βίντεο ήταν για iPhone. Έβαλα αντίστοιχο poll για αυτή την εβδομάδα και σας ρώτησα αν θέλετε να κάνουμε βίντεο για iPad ή για MacBook και μαντέψτε τι βγήκε. Σήμερα θα δούμε πως να κάνεις έξυπνα κόλπα και tricks. Είμαι σίγουρος ότι έστω και ένα από αυτά σίγουρα δεν το ήξερες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Φέρνουμε το λάπτοπ, το ανοίγουμε κάπως έτσι πρώτα να βλέπετε κιόλας και έχουμε και λέμε πρώτο και βασικό tipsάκι για MacBook. Εάν έρθετε εδώ πέρα πάνω, δηλαδή στο σήμα που σας κάνει ουσιαστικά full screen το Safari ή σας το κάνει window, αν μείνετε πάνω σας λέει είσοδος σε πλήρη οθόνη, παράθεση στα αριστερά της οθόνης ή παράθεση στα δεξιά της οθόνης. Δηλαδή, τι είναι αυτό ρε Γιώργο? Αν το πατήσουμε, μας κάνει split screen την οθόνη. Οπότε μπορείς να πατήσεις και να προσθέσεις κάποιο παράθυρο στην διπλανή και αν έχεις κάποια ανοιχτά παράθυρα, όπως ας πούμε αυτό, πηγαίνουμε πάνω στο Safari, πατάμε παράθεση αριστερά και μας ανοίγει ένα από τα δύο παράθυρα που θέλουμε. Πατάμε ας πούμε αυτό. Και βλέπετε ότι μας έχει κάνει split screen την οθόνη μας. Δηλαδή έχουμε στην αριστερή πλευρά τη σελίδα, dimigeo.gr, και στην αριστερή πλευρά έχουμε τα αρχεία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Οπότε και έχεις τη σελίδα εδώ πέρα που μπορείς να βλέπεις, δεξιά έχεις ένα άλλο παράθυρο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και μπορείς επίσης να βάλεις να ακούσεις και κάποια μουσική ή να δεις ένα βίντεο tutorial και ταυτόχρονα να δουλεύεις παράλληλα και να βλέπεις αυτό που θέλεις. Δεύτερο τυψάκι που μπορεί και να ξέρεις αλλά μπορεί και να μην ξέρεις. Το MacBook κάνει διαφορετικές λειτουργίες είτε με ένα δάχτυλο, είτε με δύο δάχτυλα, είτε με τρία δάχτυλα, είτε με τέσσερα δάχτυλα. Το trackpad εδώ πέρα κάτω, ανάλογα από τη χρήση που θα το κάνεις, κάνει διαφορετικές λειτουργίες. Τι εννοώ? Ας ξεκινήσουμε με τη λειτουργία του ενός δακτύλου. Μετακινείς τον κέρσορα κανονικά επάνω στην οθόνη. Εάν βάλεις το trackpad δύο δάχτυλα, μπορείς να κάνεις scroll πάνω κάτω την οθόνη. Με τρία δάχτυλα μπορείς να αλλάξεις τις καρτέλες. Έχεις full screen αυτό και μπορείς εύκολα να μετακινηθείς στο δίπλα παράθυρο. Μπορείς να ανοίξεις επίσης και κάποια άλλη εφαρμογή, ας πούμε αυτό, και μπορείς να μετακινήσεις στα παράθυρα με τρία δάχτυλα. Με τέσσερα δάχτυλα μπορείς, άμα σύρεις προς τα πάνω, να διαλέξεις όποιο από όλα θέλεις να δουλέψεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή θέλεις αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιείς τα πρόσφατα. Με τρία δάχτυλα, με τέσσερα δάχτυλα προς τα πάνω. Μετά, εάν με τα τέσσερα δάχτυλα κάνεις έτσι, φεύγουν όλα τα παράθυρα της επιφάνειας σου. Δηλαδή, τέσσερα δάχτυλα, zoom, τέσσερα δάχτυλα και κάνεις αυτό το πράγμα. Όλα τα παράθυρα που είναι στην επιφάνεια φεύγουν. Δηλαδή, τέσσερα δάχτυλα και ανοίγεις πουγγί. Παπ και εξαφανίζονται όλα. Έρχεται κάποιος και λέει, δεν κάνει κάτι. Αν έχετε και κάτι παράνομο που κάνετε εκείνη την ώρα, οπ, το επαναφέρετε πίσω. Κόλπο νούμερο 3. Το MacBook έχει περισσότερες από μία επιφάνειες εργασίας που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, αν θέλεις κάτι να κρύψεις ή αν θέλεις κάτι να δουλεύεις παράλληλα, μπορείς στη δεύτερη επιφάνεια εργασίας να το δουλεύεις χωρίς να φαίνεται. Με τέσσερα δάχτυλα, λοιπόν, σέρνεις προς τα πάνω. Και βλέπετε ότι σας λέει επιφάνεια εργασίας 1 και Safari. Από εδώ πέρα μπορείς να πατήσεις το συν και να προσθέσεις δεύτερη και τρίτη και τέταρτη
και πολλές ακόμα εμφάνισης εργασίας. Οπότε πας εδώ πέρα, ανοίγεις έναν φάκελο, μια φωτογραφία. Ωραία. Αλλά αν εσύ κάνεις τσακ, φεύγει. Και βλέπετε ότι η φωτογραφία είναι στην εμφάνιση εργασίας 2, ενώ εδώ είναι το σαφάρι, ενώ εδώ είναι η εμφάνιση εργασίας 1. That's it. Κολπάκι νούμερο 4. Το κολπάκι νούμερο 4 νομίζω ότι θα σας βολέψει και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ πέρα στην εμφάνιση εργασίας ότι είναι όλα όμορφα και ωραία. Πρακτικά όμως δεν είναι έτσι. Η εμφάνιση εργασίας μου είναι ένας κακός χαμός. Ο κακός χαμός είναι κάπως έτσι. Ναι, αυτή είναι η εμφάνιση εργασίας μου. Βλέπετε ότι έχει παντού παράθυρα και έχει πάρα πολλά αρχεία τα οποία είναι πραγματικά κουραστικό να τα βλέπεις. Υπάρχει όμως μία επιλογή και ένας τρόπος τον οποίο μπορείς όλα αυτά να το ομαδοποιήσεις και να μπορείς να χρησιμοποιείς εύκολα το MacBook και να προσθέτεις και άλλα πράγματα στην εμφάνιση εργασίας, αλλά να ομαδοποιούνται. Πώς το κάνουμε αυτό? Πηγαίνουμε στην προβολή και πατάμε χρήση στιβών ή μπορούμε να πατήσουμε πάρα πολύ εύκολα Option, Command και 0. Και όλα μπαίνουν σε στίβα. Option, Command και 0 βγαίνουν από στίβα. Και γίνεται ένας κακός χαμός. Option, Command, 0 γίνονται όλα μια όμορφη ομαδοποίηση. Τέλειο. Οπότε τώρα έτσι όπως τα έχεις ομαδοποιημένα στην εμφάνιση εργασίας σου, εάν πατήσεις εικόνες, σου ανοίγει μόνο τις εικόνες. Εάν πατήσεις έγγραφα PDF, σου ανοίγει μόνο τα έγγραφα PDF. Εάν πατήσεις ταινίες, σου ανοίγει μόνο τα βίντεο που έχεις. Κολπάκι νούμερο 5. Πάρα πολύ ωραίο επίσης κολπάκι είναι να πάμε. Προτιμήσεις συστήματος. Στις προτιμήσεις συστήματος μόλις μας τις ανοίξει θα πάμε στο Missions Control. Εάν το επιλέξουμε το Missions Control, εδώ έχει αυτόματες επιλογές τακτοποίησης. Αλλά μας έχει κάτω ενέργειες γωνίες. Εάν το πατήσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις 4 γωνίες για να κάνουμε διαφορετικές λειτουργίες. Δηλαδή, μπορούμε εδώ πέρα στη γωνία τέρμα πάνω αριστερά να βάλουμε το Launchpad. Και να πατήσουμε OK. Άρα, εσύ κάθε φορά που πηγαίνεις στη γωνία τέρμα πάνω αριστερά θα σου ανοίγει το Launchpad. Παπ. Παπ και βγαίνει. Επιλογές, πάλι γωνίες και μπορείς να αλλάξεις. Κλείδωμα οθόνης. Παπ. Εάν θες να κάνεις κάτι παράνομο και έρχεται κάποιος στο σπίτι, κάνεις μια παπ. Δεν κάνω κάτι. Στο λάπτοπ κάθομαι. Οπότε κλειδώνεται κατευθείαν το λάπτοπ. Επάνω αριστερά. Παπ. Γεια σας. Οπότε κι άλλος δεν προλαβαίνει να δει τίποτα. Πατάμε πάλι και μπορούμε να τα αλλάξουμε. Να τεθεί η οθόνη σε κατάσταση ύπνου. Απενεργοποίηση προφυλάξης οθόνης. Κέντρο γνωστοποιήσεων. Γραφείο εργασίας. Πάρα πολύ ωραίο επίσης. Πατάς OK και έχεις τώρα ανοιχτά χιλιάδες παράθυρα. Και με μία μετακίνηση επάνω μπορείς εύκολα, ενώ έχεις πολλά ανοιχτά παράθυρα, να πας παπ και να πάνε όλα επάνω. Οπότε να μπορείς μετά να ανοίξεις κάτι από την εμφάνιση εργασίας που έχεις ανοιχτό. Και κολπάκι νούμερο 6. Θα σας δείξω έναν πολύ εύκολο τρόπο να μπορέσετε να κάνετε επεξεργασία αρχείων. Δηλαδή, μετατροπή αρχείων. Δηλαδή, πώς ένα αρχείο PDF να το κάνεις JPEG ή ένα αρχείο JPEG να το κάνεις PDF. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα μέσω του Mac χωρίς να ανοίξεις κανένα απολύτως πρόγραμμα. Ανοίγεις λοιπόν μία φωτογραφία που έχεις δουλέψει. Ας πάρουμε εμείς αυτή τη φωτογραφία. Κάνουμε double click. Ανοίγω λοιπόν την φωτογραφία και πηγαίνω αρχείο και πατάω εξαγωγή. Μόλις πατήσω εξαγωγή, βλέπετε ότι μπορούμε να ανεβάσουμε την ποιότητα ή να τη χαμηλώσουμε την ποιότητα και να αλλάξουμε τη μορφή του αρχείου σε shake, JPEG. Shake είναι η ποιότητα που χρησιμοποιούν τα iPhone όταν τραβάνε φωτογραφίες. JPEG, JPEG 2000, PDF, PNG και TIFF. Αν την πατήσετε PDF και την αποθηκεύσετε, διαλέγετε τον φάκελο που θέλετε να αποθηκευτεί η φωτογραφία, ας πούμε λήψεις, και εδώ πέρα μπορείς να δημιουργήσεις PDF A, δημιουργία γραμματοποιημένου PDF, κρυπτογράφηση ή α. Εμείς θα αφήνουμε το default και πατάμε αποθήκευση. Μόλις θα αποθηκεύσουμε, εάν πάμε στις λήψεις μας, βλέπετε ότι έχει ένα στιγμιότυπο και είναι έγγραφο PDF. Εάν πατήσουμε space να το προβάλλουμε, είναι η φωτογραφία που μόλις φτιάξαμε και είναι αρχείο PDF. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.